πυροβόλησε 4 ανήλικα παιδιά που έπαιζαν, πιστεύοντας πως είναι ληστές που μπήκαν στο σπίτι του για να το ληστέψουν. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι του Αλεποχωρίου δεν μπορούν να πιστέψουν πως ένας 70χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τα 4 παιδιά ηλικίας από 14 έως 16 ετών στο Ψαχνό, νομίζοντας πως είχε απέναντί του κακοποιούς. Το μόνο που άκουσα ήταν ότι παίζανε θάρρος η αλήθεια για τα παιδιά και κάποιος έβαλε πρόκληση να επιδείξει τη μάντρα. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε στα πόδια ένας 14χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων, και ο ένας από τους 16χρονους, ο οποίος νοσηλεύεται στο γεννηματάς, χτυπημένος στο πόδι και στο μάτι. Κατά τις 2 η ώρα, κάποια παιδιά εδώ της γειτονιάς που έπαιζαν μπήκαν στην μάντρα, πήδηξαν τη μάντρα, μπήκαν μέσα, και αυτός νομίζω ότι είναι κλέφτες. Και τα πυροβόλησε τα παιδιά. Οι γιατροί έχουν αφαιρέσει τα σκάγια από τα πόδια των παιδιών, ενώ σύμφωνα με συγγενείς τους έχουν διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάστασή τους είναι καλύτερη. Πάνε όλα καλά. Έχουμε διαφύγει τον κάθε κίνδυνο, περισσότερο για το μάτι, και πήγαν όλα καλά. Γείτονες χαρακτηρίζουν ως προβληματικό και ιδιαίτερο άνθρωπο τον 70χρονο, περιγράφοντας σειρά από περιστατικά που είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά. Ο άνδρας έμενε σε σπίτι το οποίο έκτιζε ο ίδιος με πέτρες από την παραλία του Αλεποχωρίου, το οποίο παραπέμπει σε μεσαιωνικές κατασκευές, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του ακόμη και οικόσημο. Εμείς είμαστε στα δικαστήρια, έχει απειλήσει πάρα πολλές φορές τους γονείς μου. Και από ό,τι βλέπετε, παίρνει και τις πέτρες παραλίας και τις πηγαίνει, χτίζει εδώ πέρα. Του έχουν γίνει μηνύσεις από αυτού, δεν καταλαβαίνει τίποτα, συνεχίζει. Ενοχλεί τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με άλλες αναφορές από γείτονες, ο 70χρονος φέρεται να είχε στο παρελθόν ενδοοικογενειακά περιστατικά βίας. Λίγο πριν πυροβολήσει κατά των ανήλικων παιδιών, ο 70χρονος φέρεται να φώναξε στους γείτονες πως μπαίνουν για να το ληστέψουν. Τα τέσσερα παιδιά πήδηξαν αυτόν εδώ το μαντρόντιχο και μπήκαν μέσα στον περιφραγμένο χώρο του σπιτιού τα ξημερώματα. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, θεώρησε ότι πρόκειται για κλέφτες και άνοιξε πυρ. Τα τέσσερα αγόρια ήταν παιδιά της γειτονιάς και έμεναν για το καλοκαίρι με τους παππούδες τους σε κοντινό σπίτι στην παραλία του Αλεποχωρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον δράστη εντόπισαν 2 όπλα στην κατοχή του, για τα οποία φαίνεται ότι είχε άδεια. Ο 70χρονος κυρίες και κύριοι που πυροβόλησε τα παιδιά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Πάμε στο Γιώργο Πρωτοψάλτη για να δούμε όλα τα νεότερα. Γιώργο, βρίσκεσαι στο Αλεποχώρι, στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό. Εύα, να πούμε ότι ο ίδιος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς τη φράση «Ήθελαν να μου κάνουν κακό», μιλώντας για τα τέσσερα παιδιά τα οποία είχαν μπει λοιπόν τα ξημερώματα από το μαντρότυχο που βλέπετε πίσω μου εδώ στο Αλεποχώρι. Φέρεται λοιπόν να είπε ότι είχαν μπει και στο παρελθόν στο σπίτι του και είχαν προκαλέσει προβλήματα, είχαν πετάξει πέτρες, ανέφερε συγκεκριμένα στους αστυνομικούς. Αυτή την ώρα λοιπόν βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα. Έχει σχηματιστεί, να πούμε, δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται ότι οι βολές ήταν ευθεία βολή αυτή με τις οποίες τραυμάτισε τόσο τον 14χρονο όσο και τον 16χρονο Εύα. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές αναφορές, όπως είδαμε και στο βίντεο, από κατοίκους της περιοχής και της γειτονιάς που κάνουν λόγο για έναν ιδιόμορφο χαρακτήρα. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά τα οποία καταγγέλουν. Μάλιστα, γειτόνισσα φαίνεται να ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα είχε πει ότι δεν κοιμόταν τα βράδια, καθώς φοβόταν ότι θα μπουν κλέφτες στο σπίτι. Όλα αυτά λοιπόν μένουν να εξεταστούν και από τις αρχές και να διαπιστωθεί το τι θα πει και ενώπιον των ανακριτικών αρχών τις επόμενες ημέρες ο συγκεκριμένος άντρας, Εύα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Πρωτοψάλτη.